unboxing και πρώτες εντυπώσεις για το Crown of Emara, το παιχνίδι του Benjamin Schwer, παιχνίδι της Pegasus Spiele. Είναι ένα κλασικό Eurogame, το οποίο παίζει από 1 έως 4 παίκτες, έχει και solo, 45 έως 75 λεπτά διάρκεια, ηλικίες 12 και πάνω και περιπλοκότητα 3,1 στα 5. Βρισκόμαστε στο Μεσαίωνα, είναι οικονομικό παιχνίδι, ελαφρύ light οικονομικό θα το έλεγα, με μηχανισμούς διαφορετικούς, όπως για παράδειγμα, ανάμεσα σε αυτούς, το Action Cue, τη διαχείριση καρτών χεριού, το ταμπλό που αλλάζει, το Pick Up and Deliver, το Rondel που έχει και την τοποθέτηση εργατών που είναι το κυρίαρχο. Καθώς επίσης έχει και το Solo Mode, όπως είπαμε. Θεματικά, οι παίχτες πρέπει να αποδείξουν ότι είναι οι σωστοί και οι ικανοί διάδοχοι για να πάρουν το στέμα της Μάρα και να γίνουν οι επόμενοι βασιλιάδες. Και για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να περάσουν μέσα από διάφορα τεστ και διάφορες ευκαιρίες για να αποδείξουν την αξία τους στο βασιλιά και να καταφέρουν να τον διαδεχθούν. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Linen finish το κουτί, πολύ καλή ποιότητα, καλό χαρτόνι, γερμανική σχολή, γερμανικό και αγγλικό φυλάδιο, δίγλωσσο, είναι γλωσσικά ανεξάρτητο το παιχνίδι, η εισαγωγή, τα περιεχόμενα. Το στήσιμο του ταμπλό ξεχωρίζει αυτής αμέσως με τα δύο ταμπλό που έχει. Έχει δύο διαφορετικά ταμπλό, ένα για τις πρώτες ύλες όπου μαζεύουν πρώτες ύλες και ένα για την αυλή που μέσα εκεί οι παίκτες. Εδώ λοιπόν είναι η αυλή, ας πούμε, το κέντρο της πόλης και εδώ είναι οι περιοχές με τα ορυχεία που κάνουμε mining ουσιαστικά στα διάφορα τέσσερα resources του παιχνιδιού, τις πρώτες ύλες. Κλασική γερμανική σχολή, ωστόσο, έχει αρκετά ενδιαφέροντα στατικά το παιχνίδι, όπως τα ρόντελ που κυκλοφορούν και γυρίζουν γύρω-γύρω στις διάφορες περιοχές, το overview, η πορεία του παιχνιδιού, τι κάνει ένας παίκτης στο γύρο του, το οποίο εξηγείται εδώ, card action, η κάρτα ενέργεια με την κάρτα, η κάρτα κίνησης, το movement action, τα διάφορα locations και τι κάνει στο καθεδρικό, στο κάστρο, την αγορά και στην περιοχή κατασκευών, τα bonus action και το τέλος του παιχνιδιού. Όπως λέτε, είναι πάρα πολύ εύκολο σε κάνω στο παιχνίδι και ο σκοπός του είναι αυτός, ωστόσο για και το ενδιαφέρον και όλοι λένε γενικά αρκετά καλές πρώτες εντυπώσεις. Και solo για το solo mode. Πάμε να δούμε λοιπόν τι υπάρχει εδώ μέσα. Cardboard. Αυτό εδώ. Αυτά τα ταμπλό τα οποία θα κάνουν το insert. Ας το γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε πώς είναι το παιχνίδι στημένο ξανά. Μάλιστα. Θα φτιάξω κατευθείαν τα board. Για να τα δούμε. Έχει linen finish χαρτόνι γενικά το παιχνίδι. Πολύ καλή ποιότητα όπως βλέπετε. Χοντρό. Linen finish, πολύ ωραίο ποιοτικά. Τα ταμπλό φτιάχνονται ενώνοντας αυτά τα τέσσερα, ας πούμε, τρίγωνα, σχηματίζοντας το κάθε ταμπλό χωριστά. Αυτό είναι το ταμπλό των περιοχών για mining, όπου θα παίρνουμε resources. Έχει πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση. Είναι και διπλής όψης, νομίζω από την πίσω μεριά είναι για να είναι πιο αχνά τα χρώματα, να μην είναι κάτι άλλο. Τι νομίζω είναι το ίδιο, για να μπορείς εύκολα να δεις τα εικονίδια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο απαραίτητο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι. Ας φτιάξουμε λίγο εδώ το ένα board. Να το λοιπόν το ένα board. Με τα resources του παιχνιδιού, εδώ. Επίσης υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως τα χρήματα, το ψωμί και ούτω καθεξής, κάποια βιβλία. Γενικά τα χαρτόνια των Γερμανών είναι ξεκάθαρο ότι ξεχωρίζουν. Οι γερμανικές εταιρείες έχουν πάρα πολύ καλό δείγμα γραφής σε όλα τα παιχνίδια, στα περισσότερα τουλάχιστον, ως προς την ποιότητα του χαρτονιού. Ούτε σκευρώνουν, ούτε χαλάνε, ούτε στραγώνουν. Νομίζω είναι υποδειγματικά και έχω δει και αναλύσεις αρκετές γιατί αυτό ισχύει. Είναι αρκετά μπροστά στην τεχνογνωσία και προφανώς και στον χρόνο, γιατί νομίζω ένα από τα θέματα τα οποία στραβούν τα board ή γενικά δεν είναι καλά, παρόλο που μπορεί να φαίνεται ότι είναι αρχικά καλά, είναι γιατί γίνεται βιαστική συγκόλληση και
και δεν χρησιμοποιούν και οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση της κόλλας και διάφορα τέτοια μυστικά. Είναι ενδιαφέρον αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί κάποια στιγμή να μάθει για τη βιομηχανία. Φάνηκε πολύ ενδιαφέρον τουλάχιστον από καθαρά τρίτου μάτι παρατηρητή οπτική γωνία. Αυτά λοιπόν είναι τα ταμπλό γύρω γύρω και το διπλανό ταμπλό που θα φτιάξουν οι παίκτες είναι το ταμπλό της πόλης, το οποίο πάλι έχει μια πιο ανοιχτόχρωμη και μια πιο φωτεινή πλευρά, προτιμώ νομίζω αυτή, και το οποίο, στο οποίο οι παίκτες φτιάχνουν αντίστοιχα πάλι γενικά το κάστρο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Το ταμπλό. Τώρα απλά τα βάζω μπροστά για να δείτε πώς είναι μαζεμένο το παιχνίδι. Τα βάζω δίπλα-δίπλα δηλαδή. Είναι πάρα πολύ φορτισμένο το παιχνίδι, ωστόσο έχει το ενδιαφέρον του, έχει αρκετά ωραία στοιχεία. Νομίσματα. Λακίδια. Και δαχτυλίδια. Να κάτι καινούριο που υπάρχουν σε αυτά τα punch board. Τα οποία είναι αυτά εδώ τα δαχτυλίδια. Αυτό με αυτή τη μορφή. Τώρα θα βγάλω ένα απλό και να το δείτε. Ωραία είναι. Το ίδιο και στα άλλα τρία. Αρκετά πλούσια περιεχόμενα και έχει σχετικά χαμηλή τιμή. Νομίζω είχε κυκλοφορήσει στα 40, μετά για κάποιο διάστημα έπεσε η τιμή του. Προσωπικά το πήρα προσφορά γύρω στα 15, 12, δεν θυμάμαι. Μια περίοδο. Εντάξει, προσφορές είναι, δεν είναι πάντα οι τιμές ίδιες. Γενικά δεν συστήνουμε να μην συζητάμε για τιμές εδώ στο επιτραπέζι μου, γιατί αλλάζουν γενικά πάρα πολύ όπως ξέρετε. Αυτά εδώ είναι των παικτών. Το first player token, αν δεν κάνω λάθος. Είναι περιοχές για τις κάρτες των παικτών αυτές εδώ. Νομίζω αυτά είναι για να φτιάξουμε το 3D κλασικά για τα πόδια του αλόγου. Του υπότι. Και να φτιάξουμε αυτό εδώ, του βασιλιά. Ο βασιλιάς είναι, δεν είναι υπότης. Okay. Υπάρχει και αυτό το οποίο... unfortunately, the eyes were printed incorrectly, mirror bugs. Please use this as replacement. Ωραία, έχει replacement για κάποια τα οποία είναι λανθασμένα. Οπότε θα τα χρησιμοποιήσουμε για να τα διορθώσουμε αυτά εδώ. Και υπάρχει και αυτό εδώ, το οποίο είναι... το score track. Το οποίο φτιάχνεται βάζοντας αυτά τα δύο εδώ, όπως βλέπετε. Και αυτό εδώ, το board. Με αυτά και με αυτά, ολοκληρώνουμε τα περιεχόμενα. Πάμε να δούμε λίγο και το τι άλλο υπάρχει μέσα. Στα ξύλινα χρώματα των παικτών. Meeples. Αρκετά ωραία και διαφορετικά, όπως βλέπετε. Εργάτες ουσιαστικά. Ωραίοι τσάνκι, μεγάλοι. Ωραίο μέγεθος. Και το τελευταίο που υπάρχει είναι οι πρώτες ύλες του παιχνιδιού, οι οποίες είναι ξύλα. Αυτό δεν θυμάμαι τι είναι. Ωραία χρώματα και ωραία μεγέθη. Τα resources του παιχνιδιού μπαίνουν στα 4 section αυτό το ταμπλό και σιτηράκια πέτρα, πρέπει να είναι το τελευταίο, είναι, βλέπω τη φάρμακη και αυτά είναι όλα διαφορετικά, δεν έχω ξαναδεί, είναι custom, δεν έχω ξαναδεί να είναι σε άλλα συγκεκριμένα παιχνίδια τα συγκεκριμένα resources. Okay, και τελευταίο το ντεκάκι με τις κάρτες, το ανοίξουμε να δούμε
κάρτες του παιχνιδιού. Χοντρές κάρτες, αλλά δεν είναι Linear Fins δυστυχώς. Λοιπόν, όλες αυτές οι κάρτες, όπως βλέπετε, αν πως είναι και οι γερμανικές μαζί, η Backern, βλέπω εδώ, είναι διπλής όψης. Ναι. Από αυτή είναι η γερμανική πλευρά, γιατί βλέπω γερμανικά. Από αυτή είναι η αγγλική πλευρά, γιατί βλέπω αγγλικά. Ωραία, χαίρομαι. Και αυτές είναι οι κάρτες πρώτης ύλες, bonus και άλλα τέτοια στοιχεία. Είχα διαβάσει προς το φλέο οδηγιών, έχει φάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γρήγορο, σύντομο, με ωραία στοιχεία και ωραία πράγματα χωρίς να κουράζει. Με την πρώτη ευκαιρία τώρα θα το ρίξουμε στο τραπέζι για να γυρίσουμε ένα βίντεο, ίσως να κάνουμε και κάποιο solo playthrough, μιας και παίζεις όλο το παιχνίδι, ευκαιρία είναι, για να δουν οι φίλοι που τους ενδιαφέρει το solo πως παίζει και σαν solo. Το art είναι ωραίο. Και αυτά είναι όλα τα περιεχόμενα του Crown of MRA. Έχω ακούσει, ξαναλέω, πολύ καλά λόγια. Ενδιαφέρον, φαίνεται. Με την πρώτη ευκαιρία θα το ρίξουμε στο τραπέζι και θα γυρίσουμε ένα how to play video για το πώς παίζει το παιχνίδι.